Δέηση μπροστά στο λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα. Πέφτουν με τα γόνατα μπροστά στο λείψανο και παρακαλάνε τον Άγιο να τους σώσει. Ένας από τους σημαντικότερους Αγίους της Ανατολικής Ορθοδόξης Εκκλησίας είναι ο Άγιος Σπυρίδων, επίσκοπος Θερμηθούντος Κύπρου και προστάτης της Κέρκυρας, ο οποίος έκανε πολλές θαυματουργικές παρεμβάσεις με τις οποίες διέσωσε την Κέρκυρα. Μία από αυτές τις περιπτώσεις, οι κάτοικοι του νησιού, βλέποντας την πανόλη να αφανίζει τον ντόπιο πληθυσμό, οικέτευσαν τον Άγιο να τους διασώσει από το θανατικό, το οποίο είχε προκαλέσει πολλούς θανάτους, χωρίς να μπορεί να αντιμετωπιστεί από ιατρικά μέσα της εποχής. Προσέτρεξαν στο ιερό λείψανο του Αγίου, που φυλάσσεται μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης στον ομώνυμο ναό του Αγίου, στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, και ο Άγιος εισάκουσε τις εκκλησίες τους, εξαφανίζοντας την νόσο από το νησί. Αυτό αναφέρουν άλλωστε και οι ιστορικοί της εποχής, όπως ο Ανδρέας Μάρμορας, ο οποίος περιγράφει την περίπτωση με λεπτομέρεια, την πρώτη επιδρομή πανόλη στην Κέρκυρα το Δεκέμβριο του 1629. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι φύλακες του φρουρίου της Κέρκυρας, καθ' όλη τη διάρκεια που ο Άγιος πάλευε με το θανατικό, έβλεπαν μία άσβεστη λιχνία στο καπαναριό του Αγίου. Ο Άγιος Σπυρίδων γεννήθηκε το 270 μετά Χριστόν, από οικογένεια βοσκών που ήταν κάπως εύπορη, αν και μορφώθηκε αρκετά, δεν άλλαξε επάγγελμα. Συνέχισε και αυτός να είναι βοσκός. Σαν χαρακτήρας ο Άγιος ήταν απλός, αγαθός, γεμάτος αγάπη για το πλησίον του. Τις Κυριακές και τις γιορτές συχνά έπαιρνε τους βοσκούς και τους οδηγούς στους ιερούς ναούς και κατόπιν τους εξηγούσε στην Ευαγγελική ή την Αποστολική περικοπή. Ο Θεός τον ευλόγησε να γίνεται συχνά προστάτης χειρών και ορφανών. Μετά από πολλές πιέσεις, χειροτονήθηκε ιερέας. Και πράγματι, υπήρξε αληθινός ιερέας του Ευαγγελίου, έτσι όπως τον θέλει ο Θεός Παύλος, ακατηγόρητο, προσεκτικό, εγκρατή, σεμνό, φιλόξενο, διδακτικό και να έχει παιδιά που να υποτάσσονται με κάθε σεμνότητα. Έτσι και ο Σπυρίδων τόσο σωστός υπήρξε σαν ιερέας, ώστε όταν χείρεψε, οι επισκοποί τριμουθούντας στην Κύπρο, διαβοής λαός και κλήρος τον εξέλιξαν επίσκοπο. Από τη θέση αυτή ο Σπυρίδων προχώρησε τόσο στην αρετή, ώστε τον αξίωσε ο Θεός να κάνει πολλά θαύματα. Ο ναός, ο οποίος στεγάζει σήμερα το σκήνομα του Αγίου, κτίστηκε το 1589 μετά Χριστόν και ανήκει στο ρυθμό της μονόκλητης βασιλικής. Το ψηλό και πυρκωτό καμπανάριο, ως συμπλήρωμα του ναού, κτίστηκε το 1620. Το σημερινό τέμπλο του ναού, κατασκευασμένο από μάρμαρο της Πάρου, κατασκευάστηκε το 1864. Η σημερινή Λάρνακα φτιάχτηκε στη Βιέννη το 1867. Είναι από σκληρό πολυτελές ξύλο με εξωτερική ασημένια επένδυση. Βρίσκεται τοποθετημένη μέσα στην κρύπτη, η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για να δεχθεί το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα, το οποίο επισκέπτονται χιλιάδες ξένοι και ντόπιοι επισκέπτες. Είναι ένα από τα τρία άφθορα λείψανα στο Ιόνιο του Αγίου Σπυρίδωνα, του Αγίου Γεράσιμου και του Αγίου Διονυσίου. Στην Κέρκυρα το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνος λιτανεύεται 4 φορές το χρόνο. Την Κυριακή των Βαΐων για την απαλλαγή του νησιού από επιδημία πανόλης το 1629. Το Μεγάλο Σάββατο, γιατί το έτος 1533 μετά Χριστόν το νησί επλήγει από μεγάλη καταστροφή του σωδιάς των σιτηρών. Την 11η Αυγούστου για τη διάσωση του νησιού από σφοδρή επιδρομή των Τούρκων το 1716 μετά Χριστόν. Και την 1η Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου για δεύτερη επιδημία πανόλης το 1673 μετά Χριστόν. Την ευλογία του να έχουμε.